Θα ήθελα, ξεκινώντας, να κάνω μια αναφορά σε δύο ανθρώπους του δημοσιογραφικού κόσμου που έφυγαν από κοντά μας τις τελευταίες μέρες, τον Βασίλη Μπεσκένη και τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Όταν χάνεται ένας δένος άνθρωπος, η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη. Θέλω να πω τα συλληπιτήρια στους οικείους. Τον έναν εκ των δύο είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω από κοντά, διότι έκανε ρεπορτάζ αριστεράς, ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ για πολλά χρόνια για το μέσο το οποίο εργάζονταν, και να επαναλάβω, γιατί δεν είναι και εύκολα τα λόγια όταν νέοι άνθρωποι χάνονται, να επαναλάβω ότι διατυπώνουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όποιος ασκεί κακοπροαίρετη κριτική, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρυφτεί. Και με αυτή την έννοια έχω την πεποίθηση ότι πρέπει κανείς να τον αντιμετωπίζει είτε με χιούμορ είτε με σιωπή. Το λέω αυτό διότι μου ήρθε στο νου ο ρημαγδός κριτικής που ακούστηκε απέναντι στον Υπουργό Υποδομών όταν είχε ανοίξει η κόντρα με την παγκόσμια συμβέλεια σε αυτή η εταιρεία υπηρεσιών. Και ήρθε βεβαίως τώρα η δικαίωσή του και θα έλεγα ότι όσοι είχαν ασκήσει κριτική οφείλουν σε ένδειξη αυτοσεβασμού να επανέλθουν δημοσίως. Να επανέλθουν δημοσίως και να παραδεχτούν την πραγματικότητα ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι πρόκειται για υπηρεσίες μεταφορών και τα κράτη-μέλη έχουν δικαίωμα, παύλα υποχρέωση, να τις ρυθμίζουν αυτές τις υπηρεσίες. Για την Uber, ναι. Θα δούμε και με την Taxi Beat. Και να μην βιάζεται κανένας. Λέω, κύριε Αμυρά, να μην βιάζεται κανένας. Θα δούμε και με την Taxi Beat τι θα γίνει. Βεβαίως, εμείς είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να κάνουμε αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Δεν θα γίνει όμως η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών όχημα παραβίασης κάθε είδους ρύθμισης και όχημα παραβίασης κάθε στοιχειώδους εργατικής νομοθεσίας. Δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό. Ή η πολιτεία να συμφωνήσουμε όλοι μαζί ότι θα κάνει ό,τι δεν βλέπει. Θα ήταν από μέρους μας, νομίζω, ανήθικο. Άρα νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα έχουμε πάντα στο μυαλό μας και να τα ενσωματώνουμε και στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουμε τον πολιτικό διάλογο. Θα ήθελα να πω, δεν είναι εδώ ο κύριος Μπουκώρος, ισχυρίστηκε ότι έχουν ψηφίσει περίπου το 25-30% των ρυθμίσεων τις οποίες έχουμε φέρει προσπίευση, θα συνέστηνα να ενημερώσει και την ηγεσία του, μήπως σταματήσει κάποια στιγμή και η ηγεσία του και καταστροφολογεί και μπορέσει και ανεβάσει στοιχειοδός το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου από το κουτσομπολιό, τα σκίτσα του ΑΡΚΑ και μερικά fake news, τα οποία με αξιοθαύμαστη ταχύτητα βρίσκουν το δρόμο από το Twitter στο βήμα της Βουλής και στα χείλη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να σταθώ λίγο στα ζητήματα του νομοσχεδίου, αρμοδιότητες. Θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε η κοινοβουλευτική μας εκπρόσωπος. Εάν θέλαμε όλες τις αρμοδιότητες να τις κρατήσουμε για τον Υπουργό, δεν υπήρχε κανένας λόγος ίδρυσης διαστημικής υπηρεσίας. Υπάρχουν χώρες οι οποίες απλώς έχουν αναθέσει αυτή την αρμοδιότητα σε μία διεύθυνση του Υπουργείου. Όπου εκεί οι υπηρεσιακοί λαμβάνουν τις εντολές και προχωρούν κατά το δοκούν. Ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός, ο οποίος θα συναποτελείται από ανθρώπους εγνωσμένου κύρους, αντιλαμβάνεστε ότι θα αναπτύσσει και ένα σχεδιασμό, θα κάνει επιλογές προσώπων. Αλλημονώ δηλαδή. Ακούσαμε τώρα εδώ ότι πάμε να κάνουμε οργανισμό για να βάλουμε ημέτερους. Νομίζω ότι δεν είναι μια κριτική η οποία αντέχει στο δημόσιο διάλογο. Δύο λόγια για τις τροπολογίες. Η βουλευτική τροπολογία που αφορά τις εταιρείες, τις δημοτικές, τις αστικές μη κερδοσκοπικές, γίνεται δεκτή. Είναι νομίζω αυτονόητη ότι δεν πρέπει να πάβει η λειτουργία μιας εταιρείας όταν αποσύρεται ένας εκ των φορέων που τη συναποτελούν, διότι αυτό δημιουργεί πάρα πολύ σοβαρά γεγονότα. Από ό,τι έχω καταλάβει, έχει γίνει και εκτεταμένη συζήτηση και με τους δημοτικούς άρχοντες, τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης. Να πω δύο λόγια για το θέμα των νησιών. Εδώ πέρα νομίζω ότι δεν χρειάζεται κριτική η οποία υποδεικνύει ότι υπάρχει περίσσευμα υποκρισίας, διότι την ίδια στιγμή που είμαστε απολύτως ειλικρινείς απέναντι στο λαό, αποφασίζουμε και δίνουμε και παραπάνω μέρισμα στους ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται από την αύξηση του ΦΠΑ η οποία έρχεται. Έχουμε επίσης
μία τροπολογία για την παράταση της εφαρμογής της απευθείας τιμολόγησης της διαφήμισης από τους διαφημιζόμενους στα μέσα. Μία παράταση η οποία είναι μέχρι τα τέλη του Γενάρη, οπότε να έχει προχωρήσει και η διαδικασία του διαγωνισμού, να είναι καθαρό το τοπίο και οι κατά τον νόμο έχοντες άδεια θα δρομολογήσουν πάρα πολύ γρήγορα, έτσι μας λένε και στις επαφές μας, την συγκρότηση της διαδικτυακής πλατφόρμας για τη διάθεση του τηλεοπτικού χρόνου. Μιλάω για τον γνωστό ψηφισμένο νόμο. Και υπάρχει και η τροπολογία για την παράταση της ψηφιοποίησης των εγγράφων του Δημοσίου, η οποία πάει μέχρι το τέλος του 18. Αυτή είναι μια αναγκαία τροπολογία. Είναι απολύτως βέβαιο ότι είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει, διότι είμαστε στις τελευταίες μέρες πριν την προκήρυξη των συγκεκριμένων έργων, τα οποία θα γενικεύσουν και την ηλεκτρονική διακήρυξη εγγράφων και θα κάνουν το δημόσιο πιο αποτελεσματικό. Αναφέρθηκαν κάποιοι βουλευτές στο θέμα του 984. Η πληροφόρησή μου είναι ότι γίνονται προσπάθειες από το Υπουργείο Οικονομικών και ενδεχομένως, δεν ξέρω κύριε Σεβαστάκη, αν κάτι ξέρετε το οποίο εμείς επειδή ήμασταν στη συνεδρίαση δεν προλάβαμε να ακούσουμε, γίνονται προσπάθειες για να ξεμπλοκαριστούν, έχουν ξεμπλοκαριστεί. Μάλιστα. Είναι νομίζω ένα πάρα πολύ θετικό γεγονός. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνουμε ότι ξεμπλόκαρε τους λογαριασμούς και οι άνθρωποι θα πληρωθούν και είναι ένα θετικό. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Επειδή γίνεται και προσπάθεια εκμετάλλευση. Ακροδεξιά στην Ελλάδα υπάρχει και λέγεται Χρυσή Αυγή. Και καταλαμβάνει τα άκρα δεξιά έδρανα του Κοινοβουλίου ή τη αιθούσα τη Γερουσία. Παλαιότερα ήταν το Λάος, το οποίο διέσπηρε ιδέες και στελέχη στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Έτσι, αλλά να ερχόμαστε εδώ και να λέμε ακροδεξιό τον Παπαχριστόπουλο, ο οποίος έχει φάει μήνες και χρόνια σε ανθρωπιστικές αποστολές, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολή και θα βάλω κι εγώ βεβαίως την υπογραφή μου κάτω από την παρατήρηση του ίδιου του Θανάση του Παπαχριστόπουλου, ότι ο Πάνος ο Καμμένος ως Υπουργός Άμυνας κινητοποίησε τις ένοπλες δυνάμεις για να μπορέσουμε πάρα πολύ γρήγορα να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που γέννησε το προσφυγικό πρόβλημα. Και εν πάση περιπτώσει έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες αυτής της κυβέρνησης, οι οποίες ένας αριστερός τις λέει αριστερές. Ένας κεντρός μπορεί να τις πει απλώς δίκαιες. Ας τις πει ο καθένας όπως θέλει. Ακροδεξίες δεν είναι πάντως. Πρωτοβουλίες για τη στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων, τις οποίες οι ανεξάρτητοι Έλληνες ψήφισαν. Και αυτοί που τους χαρακτηρίζουν ακροδεξίους δεν τις ψήφισαν. Για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Για την κάλυψη όλων των ανασφάλιστων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και μία σειρά άλλα. Επί της ουσίας τώρα του νομοσχεδίου και συνολικά. Νομίζω ότι εδώ έχουμε την ολοκλήρωση ενός πρώτου σημαντικού νομοθετικού πλαισίου γύρω από το διάστημα και την ανάπτυξη αυτού του τομέα. Έχουμε την κύρωση της σύμβασης με τον Ελλάσσατ, η οποία πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες της Ελλάδας στο διάστημα με 6 αναμεταδότες και 17 χρονοαναμεταδότες, δηλαδή σχεδόν 7 αναμεταδότες για τη διάρκεια ζωής του δορυφόρου και βεβαίως και τους 3 κόμβους τηλεπικοινωνιών οι οποίοι θα δώσουν τη δυνατότητα σε φορείς του δημοσίου, την κυβέρνηση και άλλους να έχουν τα δικά τους κανάλια επικοινωνίας. Έχουμε την νομοθεσία περί διαστήματος, την οποία συζητήσαμε όλες αυτές τις μέρες, τη συγκρότηση του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και είναι, προσέξτε, μία νομοθεσία η οποία έχει αρχίσει και παράγει αποτελέσματα πριν ακόμα πάρει ΦΕΚ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είχαμε εδώ τον επικεφαλής, τον Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και είχαμε τη χαρά να ανακοινώσουμε την ίδρυση θερμοκοιτίδας, μίας θερμοκοιτίδας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος στην Ελλάδα, όπου οι εταιρείες οι οποίες μέχρι τώρα μόνες τους, σαν την Καλαμιά στον Κάμπο, στην κυριολεξία, χωρίς να στέκεται η πατρίδα δίπλα τους, χωρίς να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εκτόπισμα μιας χώρας, όπως κάνανε οι ανταγωνιστές τους διεθνώς, προσπαθούσαν να κερδίσουν το μερίδιό τους στις διεθνείς αγορές. Αυτές οι εταιρείες θα μπορούν τώρα να αξιοποιούν όλα τα θετικά που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε ένα τόσο εκτεταμένο δίκτυο νεοφυείων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν διαστημικές εφαρμογές. Και δεν είναι δευτερεύον αυτό.
Είναι για άλλη μία αναγνώριση ότι η Ελλάδα στον κλάδο των νέων τεχνολογιών κάνει βήματα και τα κάνει γοργά. Και το δεύτερο αποτέλεσμα, πάλι πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, δεν το έχουμε ψηφίσει, και υπεγράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας με την OHB. Μία από τους τρεις κολοσσούς που είναι στην Ευρώπη στον τομέα του διαστήματος. Μετά την Airbus και τη Thales Alenia, η οποία θα έρθει και θα φτιάξει εγκατάσταση για την κατασκευή μικροδορυφόρων και δορυφόρων. Δεν χρειάζεται μεμσημερία, ούτε αναπαραγωγή του φόβου, της κακομοιριάς και του χαδερφισμού. Πίστη στις δυνάμεις μας χρειάζεται. Και νομίζω ότι υπάρχει και υπήρξε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτού του νομοσχεδίου μία πάρα πολύ σαφή στάση, η οποία βεβαίως πασπαλίζονταν με τις απαραίτητες αντιπολιτευτικές κορώνες, οι οποίες δεν αφορούσαν για την ουσία του νομοσχεδίου πολλές φορές. Μία σαφή στάση όμως, η οποία φέρνει την πλειονότητα των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων στη συνειδητοποίηση, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό σήμα για το μέλλον, νομίζω, του κλάδου, ότι εδώ πέρα έχει μία μεγάλη δυνατότητα η Ελλάδα, την οποία έχουμε χρέος να μην την αφήσουμε αναξιοποιείται. Σας καλώ λοιπόν να υπερψηφίσετε το νομοσχέδιο και να δούμε όλοι μαζί, η Ελλάδα θα βγει κερδισμένη, τα αποτελέσματα αυτά να πολλαπλασιάζονται τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Δεν έχει